γνωστοποίηση της σχέσης σας θα προκαλούσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Εγώ σχετίζομαι με μια ωραία κοπέλα. Δηλαδή για ποιο θέμα απασχολούμε, θα να καταλάβω γιατί ενδιαφέρει το κοινό εάν εγώ παντρευτώ ή δεν παντρευτώ μια κοπέλα? Γιατί την ενδιαφέρει? Άλλωστε μας αφήνουν αδιάφορο το τι λένε οι τρίτοι. Ήταν αρκετοί οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί σας? Πάρα πολλά τηλέφωνα και με συνεχάρισαν για το ούσο. Το πρώτο πράγμα που εσείς προσέξατε όταν τη συναντήσατε για πρώτη φορά ποιο ήταν? Το πρώτο πράγμα φυσικά την εμφάνιση. Πάρα πολύ όμορφη. Δεν είναι μονόμορφη, είναι και μορφωμένη, διότι έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και είναι και ένας πολύ καλός, ελκυστικός χαρακτήρας. Τώρα που είδατε τις διαστάσεις που πήρε, σκέφτεστε ενδεχομένως περισσότερο που να προχωρήσετε στην επισημοποίηση? Δεν το σκεφτόμαστε ακόμη. Έχετε κάποια κοινωνική ζωή μαζί της? Ασφαλώς. Εμείς κάθε μέρα, κάθε βράδυ βγαίνουμε μαζί, κάθε βράδυ. Όχι περιοδικός, κάθε βράδυ βγαίνουμε μαζί. Είστε και σε παρέες ή είστε οι δυο σας μόνος? Μόνοι μας πάμε. Τρώμε έξω και απόψε θα πάμε. Δεν αποφεύγουμε τη δημοσιότητα. Έχει τύχει να σας πλησιάσουν, να σας χαιρετήσουν ή ενδεχομένως και κάποιο αδιάκριτο βλέμμα να αντιληφθείτε? Ναι, βεβαίως. Είναι κάτι φυσικό. Δεν μας ενοχλεί. Διότι έχουμε ως αρχή να μην δίνουμε σημασία στους τρίτους.